Δώσε πάνω αυτά. Τράμπα. Μετρήστε πακέτα που έχουμε βάλει εδώ να υπολογίσω κάτι. 4, 6 εκεί. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21η Θανάση. 21η. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Μάσκες. Λοιπόν, άλλη μια Κυριακή εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στους προμηθευτές κάθε φορά που μας συγκινούν και είναι δίπλα μας. Σήμερα είχαμε και, και ένα μήνυμα. Θα το διαβάσω σε λίγο. Να ευχαριστήσω καταρχάς τα EEC Delta 360 και την κυρία Φωτεινή Φιλιππούλου, η οποία μας έδωσε από το ΙΕΚ ό,τι στόκ είχε μείνει λόγω κλεισίματος του ΙΕΚ και παρασκευάσαμε σήμερα τα γλυκά και διάφορα πραγματάκια ακόμα που είχαν μείνει. Ευχαριστούμε πολύ τα ΙΕΚ Δέλτα που είναι στήριξη και σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωεμπορική, τον κύριο Χριστόπουλο, το εργαστήρι που μας έδωσε τα ψωμιά, τον Γιώργο Τρακιτζή που παρασκευάστηκαν τα γλυκά το κατάστημα Delight, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μια κυρία η οποία μας άφησε και ένα ωραίο μήνυμα που μας αγόρασε το Σκλαβενίτη και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γεωργία και είναι πολύ συγκινητικό. Κύριε Μπούχαλη, καλή δύναμη σε όλους, ένα μικρό κέρασμα για τους εθελοντές και συγχαρητήρια σε όλους. Κυρία Γεωργία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό και μας δίνει δύναμη. Νομίζω ότι η αξία είναι εδώ. Από εδώ προκύπτει και όλα ξεκινάνε από εδώ, την αγάπη του κόσμου και όλα είναι αλληλένδετα. Εγώ ευχαριστώ τα παιδιά, τους εθελοντές όλη τη κουζίνα και τα παιδιά που έχονται έξτρα, όπως τον Θοδωρή, για τα παιδιά οι οποία δεν θέλανε να μιλήσουν σήμερα. Θοδωρή, εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και εσένα. Τι μαγειρέψαμε σήμερα. Σήμερα κάναμε φασολάδα πάλι. Να έχουμε λίγο και με την νηστεία μέσα γιατί μας το ζητάνε. Κάναμε χοιρινό κρασάτο με ρύζι και σπετσοφάι. Σήμερα σε πληροφορία είχαμε ετοιμαστεί για πολύ φαγητό. 450 μερίδες είχαμε υπολογίσει. Δώσαμε γύρω στους 390 από ό,τι υπολογίζω. Σπάσαμε και το ρεκόρ μας, χαρά μας. Τα ρεκόρ αυτά για να σπάνε είναι αγάπης και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σημαντική βοήθεια και των διανομέων. Σημαντική βοήθεια και των διανομέων που είναι πιστοί στο καθήκο τους κάθε Κυριακή εδώ. Και επειδή μας έχονται πολλά μηνύματα για εθελοντισμό, να πω ότι δεν αφήνουμε κανένα απ' έξω. Απλά λόγω αποστάσεων και λόγω ότι μαζευόμαστε πολύ, θα γίνεται ερωτήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Έτσι και τα παιδιά τη Μεσίνη από τους Κόκκους που είναι κάθε Κυριακή εδώ και δίνουμε και στη Μεσίνη. Από γύρω στις 15 μερίδες, να με διορθώσει κάποιος 20. Έρχονται τα παιδιά και οφελώς και αυτοί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε συνεχίζουμε, Πέτρο. Οπότε συνεχίζουμε, ναι, έχουμε πει μέχρι να ανοίξει η εστίαση και ευελπιστούμε να κάνουμε το σαρτός να ανοίξει. Έτσι. Να μπούμε λίγο στους ρυθμούς μας και την επόμενη Κυριακή πάλι εδώ. Το μενού θα διαφοροποιηθεί πάλι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Καλό πέταγμα χαρταετού. Πιστεύω να μην βρέχει. Και λίγο υπομονή ακόμα. Πιστεύω τελειώνουμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, πιστοί εδώ, πιστεύω ότι έχετε βαρεθεί να μας βλέπετε, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Σήμερα είμαστε σε μια ευχάριστη θέση να έχουμε σπάσει ρεκόρ Κυριακών, γιατί κάθε φορά είναι και ένα ρεκόρ Κυριακής, γιατί αυτή η ιδέα ξεκίνησε με τη σκέψη ότι θα έχει τελειώσει νωρίς όλο αυτό το κακό που μας έχει συμβεί με τον κορονοϊό. Είμαστε εδώ να σπάσουμε το ρεκόρ της Κυριακής και της κάθε Κυριακής και σήμερα και είναι και ένα άλλο ευχάριστο γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο maximum μέχρι σήμερα της διανομής των μεριδών, γιατί σήμερα έχει αριθμό πάνω από 380 περίπου μερίδες. Μην ξεχνάμε πως αυτή η ιδέα ξεκίνησε και αυτή η δράση ξεκίνησε με 50% μερίδες, όμως δεν σταματάμε να το λέμε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη.
Δεν είναι όλοι στην ευχάριστη θέση να μπορούν να εξασφαλίσουν τα προς το ΖΙΝ και γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται. Ο κόσμος έχει αρχίσει να το αγκαλιάζει πιο πολύ, γιατί βλέπει ότι αυτό δεν θα σταματήσει όσο νούπο. Δηλαδή, αυτό το κακό με την πανδημία, ότι δυστυχώς μάλλον θα έχει καιρό ακόμα με τις επιπτώσεις του, με την εστίαση να είναι κλειστή. Διότι η επιχείρηση, μην ξεχνάμε, κεντρικών είναι κλειστή, όμως ανοίγει μόνο για τη δράση. Συνάμα να χαιρετήσω, και είναι πάρα πολύ θετικό, στην δημιουργία του συλλόγου εστίασης και καταστημάτων εστίασης που δημιουργήθηκε με το προεδρείο τους. Μάλλον θα είναι και μια ευκαιρία πλέον να κάνουμε μια πρόσκληση. Εγώ, χωρίς να έχω οδηγίες από κάπου, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να αναλάβει και μια πρωτοβουλία, μια Κυριακή, να την αναλάβει ο Σύλλογος σε κάποιο άλλο μέρος ή εδώ στο κεντρικό ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, ανοιχτό ή κλειστό. Διότι η δράση δεν την έχει εξασφαλίσει και αποκλειστικότητα το κεντρικό. Η δράση είναι για να βοηθάμε τον κόσμο. Οπουδήποτε γίνει, εμείς, πιστεύω και η ομάδα του κεντρικών με τους εθελοντές της, γιατί δεν αποτελείται μόνο από εργαζόμενους του κεντρικών, είναι από εθελοντές, είναι από εμάς, είναι από διανομής, είναι από ανθρώπους που προσφέρουν το οτιδήποτε, το μικρό, το πολύ, το μεγάλο, το ακριβό, το φτηνό, το οτιδήποτε. Θα μπορούσε να γίνει και κάπου αλλού. Από μεριά μου καλό το Σύλλογο, αν θέλει να αναλάβει και αυτός μια Κυριακή, να δει και αυτός η διεισόμαση την ανάγκη του κόσμου, τον παλμό και όλο αυτό που έχει δυστυχώς προκύψει από την πανδημία. Θα είναι καλό και για το Σύλλογο να ξεκινήσει με μια κοινωνική δράση. Βεβαίως. Και εγώ, επειδή προέρχομαι από κατάστημα εστίασης, καφεστίασης, κατάστημα καφέ έχω, θα ήταν πολύ θετικό να γίνει και στη Μεσίνη. Εύχομαι και εμείς γρήγορα να κάνουμε τη δημιουργία του Συλλόγου μας και εύχομαι στο Προεδρείο και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου της Καλαμάτας όχι μόνο να μείνουμε στους τίτλους του Συλλόγου, αλλά να βοηθήσουν ο καθένας από τη μεριά του και για τα προβλήματα των καταστημάτων, αλλά πόσο μάλιστα και του κόσμου, οι οποίοι στηρίζουν τα καταστήματα για να υπάρχουν. Αυτά από μένα. Να είστε καλά. Έχουμε και σήμερα γέμισε το αυτοκίνητο. Ναι, γέμισε. Εμείς κάνετε διανομή στη Μεσίνη. Μάλιστα, εμείς κάνουμε διανομή. Η δεύτερη διανομή, το δεύτερο κομμάτι είναι στη Μεσίνη, γιατί και εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αυτό από μεριά μας, εμείς οπουδήποτε και αν γίνεται, σε όποιο μέρος και αν λάβει χώρα, θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι σύντομα να τελειώσει όλο αυτό με τις πανδημίες και να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ανάγκη. Όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ανάγκη, εμείς θα είμαστε εδώ για να βοηθάμε.